Το πρόβλημα τη διάβρωση των ακτών είναι γνωστό εδώ και χρόνια και αυξάνεται εκθετικά με το πέρα του χρόνου. Ιδιαίτερα στο βόρειο παραλιακό μέτωπο των Χανίων, όπου αναμένεται να δημιουργήσει πληθώρα κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, κυρίω στον τουριστικό τομέα, όπω διαπιστώνουν και οι αρμόδιοι φορεί. Η διάβρωση των ακτών είναι ίσω το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα δομικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο τουρισμό μα την επόμενη δεκαετία. Καταλήξαμε να ξεκινήσει μια διαδικασία, η οποία το, προβλέ, το προβλέπει προβλέπει ε, δύο με τρει μικρές ε, παρεμβάσεις επανάμωσης ε, σε σημεία που υπάρχουν μεγάλη, μεγάλο ύψος διάβρωσης. Η διάβρωση των αχτών είναι ειδικά στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, του Πλατανιά, αλλά και σε πιο ε, ανατολικέ περιοχέ όπω είναι το Καλαμάκι. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ εμφανή. Σε σημεία ειδικά στην Αγία Μαρίνα η προσβασιμότητα είναι τόσο δύσκολη, η οποία είναι πλέον και επικίνδυνη και το, το έχουν, δηλώσει όχι μόνο έτσι, οι πολίτε και οι λουόμενοι, το έχουν δηλώσει και αρμόδιοι, αν θέλετε, ακόμα και το όπω ο κ. Σινολάκη, μα έχει στείλει και επιστολή. Η προστασία των ακτών είναι υψή τη σημασία για την τοπική οικονομία και συνεπώ το πρόβλημα χρήζει συνολικότερη και μόνιμη αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτη και ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, προωθούν την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, όπω τοπογραφίε, λιμενικέ, στατικέ, γεωλογικέ, γεωτεχνικέ και περιβαλλοντικέ, για την αντιδιαβρωτική προστασία των ακτών. Πρέπει να πάμε και σε μια ευρύτερη μελέτη για όλο τον κόλπο, η οποία μπορεί να γίνει από ένα μεγάλο φορέα, όπω είναι η Περιφέρεια ή όπω είναι η συνεργασία Δήμων και Περιφέρεια νομίζω θα βρεθεί το σχήμα το οποίο θα μπορέσει να την κάνει. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό είναι μια παρέμβαση που πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ειδικότερα για την περιοχή των Αγίων Αποστόλων, τονίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί μεγάλα φαινόμενα διάβρωση στην κεντρική παραλία μπροστά από τον οικισμό, που έχουν σε επακόλουθο τη δραματική μείωση τη ακτή.